καθαρά στα χέρια του κράτους, ίσως και να υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι με ένα συμβολικό τίμημα, καθαρά συμβολικό τίμημα, να καταβάλουμε αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σχέδιο που έχουμε σχεδιάσει. Και αυτό γίνεται με βάση την νομοθεσία. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο νόμος, και μάλιστα είναι μεσοπρόθεσμο αυτό, ο 3891 του 10, προϋπόθεση βάζει την παραχώρηση με αντάλλαγμα. Επομένως, εμείς προσπαθήσαμε και πετύχαμε, νομίζω, με ένα συμβολικό τίμημα να έχουμε, να περιλάβουμε μέσα στο σχεδιασμό όλη αυτή την έκθεση. Εάν δεν υπάρξει αυτή η αξιοποίηση που προτείνετε και εσείς, τι άλλο μπορεί να γίνει στην περιοχή, υπάρχουν περιθώρια ή θα μείνει ένας ακαθότυπος προϊόν? Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό. Αποτελεί ιδιοκτησία του ΟΣΕ και του διαχειριστή της περιουσίας που είναι η ίδια ΟΣΕ. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η έκταση, βρίσκεται εντός σχεδίου του Κοζάνης, έχει συντελεστεί, θα μπορούσε να την τεμαχίσει, να την κάνει κόπεδα και να την πουλήσει. Αυτό αποτράπηκε, θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα αυτό και μάλιστα αν δεν κινούμασταν πολύ γρήγορα, θα μπορούσε να πάει και σε κανένα ταϊπέδ ή σε κανένα ταμείο άλλο, περίεργο, για να την, όποια αξιοποίηση με όποιο ιδιώτη.